Θα συζητήσουμε με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιείται στι 5 Απριλίου και νομίζω, Έλενα, ότι παρότι γεγονό ότι βρίσκομαι στην εκπομπή αυτή, θα με ωφελούσε πάρα πολύ να παρακολουθήσω την ομιλία σου για την δημόσια ομιλία. Αυτό σκεφτόμουν. Έλεγα, αν εσύ που είσαι στην τηλεόραση δεν πα να ακούσει ποια είναι τα tips και τα tricks, τότε ποιον αφορά. Κοίταξε, σίγουρα εσύ θα ξέρεις πολλά από τα τέξει και τα trips. Ε, θα τα έχει ε, μάθει, θα τα έχει ε, βιώσει και θα τα έχεις εξελίξει πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι οι επαγγελματίες και αυτοί που ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερο να βελτιώσουν και να πάνε ένα βήμα μπροστά, αυτοί είναι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ε, και είναι αυτό που λέμε γενικότερα ένα lifelong learning. Δηλαδή, μονίμως βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και εξελίσσουμε συνεχώ τον εαυτό μα δίνοντά μα ευκαιρίε στο να βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα που είναι έξω από το συνήθι χώρο μα, όπου νιώθουμε άνετα. Και εκεί πέρα έτσι μπορούμε να προκαλέσουμε διαφορετικά τον εαυτό μα και να ανακαλύψουμε και στοιχεία τα οποία ίσως να μην είχαμε αναγνωρίσει μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω αν τι περιθώριο υπάρχει για όλους, Α, αλλά πολύ πάντα μεγάλο. υπάρχει έστω και κάτι. Καταρχήν οι περισσότεροι δημόσιοι ομιλητέ είναι βιωματικά δημόσιοι ομιλητέ. που σημαίνει ότι δεν το σπούδασαν, δεν το έμαθαν. Σίγουρα ο τρόπος που γίνεται εισαγωγή στο μυαλό σου για τη μέθοδο που ακολουθείς για να το κάνεις, είναι εντελώς διαφορετικός. Mm. Δηλαδή, και νομίζω ότι δυσκολεύεσαι και περισσότερο όταν το ξέρεις από μόνος σου και καλύτερα να το μάθεις με όρους πρακτικούς που έχουν να κάνουν με βήματα, κτλ. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι το πώς σκεφτόμαστε και πώς θέτουμε τον εαυτό μας απέναντι στο δημόσιο λόγο και την εμπειρία μιας δημόσιας ομιλίας. Νομίζω ότι και από την εμπειρία μου αλλά και έτσι πως εξελίσσονται γενικότερα τα πράγματα, αυτό που είναι σημαντικό είναι να είμαστε ανοιχτοί στο να βρεθούμε απέναντι ε, στο κοινό και να θελήσουμε να εκτεθούμε χωρίς να φοβόμαστε ότι απαραίτητα θα κριθούμε, Γιατί αυτό που συνήθως μας φοβίζει και αυτό το οποίο όλοι οι επαγγελματίες αναφέρουν είναι ότι ο φόβος απέναντι στη δημόσια ομιλία και στο να βρεθούμε στη σκηνή έχει να κάνει περισσότερο με το φόβο να αποτύχουμε οι ίδιοι. Νομίζουμε ότι στα μάτια δηλαδή των ανθρώπων στον οποίων θα απευθυνθούμε θα αποτύχουμε. Αυτά που θα πούμε δεν θα τους ικανοποιήσουν. Ο τρόπος ο οποίος θα τα πούμε δεν θα τους αρέσει. Και είναι περισσότερο φόβο τη αποτυχία. Πόσο κόσμο είχε στο Βασιλικό Θέατρο όταν παρουσίασε το TEDx πριν από μερικά χρόνια, Κοίταξε, την πρώτη φορά ήμασταν 800 άτομα, oh oh. και έχω να σου πω ότι είχα παγώσει. Είχα... Βέβαια, μετά έχω βρεθεί σε σκηνέ αντίστοιχα και το έδειξε Θεσσαλονίκη και χίλια άτομα και μεγαλύτερε, 1200. Και μπορώ να σου πω ότι μέσα από την πρακτική, την εξάσκηση και την επανάληψη είναι αυτό που βοηθάει στο να νιώθει πιο άνετα. Δηλαδή, πλέον το άγχο μεταφέρεται σε διαφορετικό τρόπο σκέψη. Ναι, μίλα μου για εκείνα τα 30 δευτερόλεπτα πριν περάσει μπροστά στο κοινό και είσαι πίσω όμω από το κοινό. Από το. ξέρει την κουίντα και θέλει τελείς... Τώρα πρέπει να βγω, δε γίνεται. Δεν γίνεται το καθυστερήσω όλο. τώρα, πρέπει... να βγω. Και κάποιο μπρόχνει το συνήθω από πίσω. ναι, υπάρχουν κάποια χέρια νοητά από πίσω. δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Μην για εκείνα τα 30 δευτερόλεπτα. Θέλω 30 δευτερόλεπτα μόνο από το χρόνο σου. Να σου πω, τα 30 δευτερόλεπτα δικά μου τα πιο σκληρά στην πρώτη φορά που εκτέθηκα σε τόσο πολύ κόσμο δεν ήταν πριν βγω στη σκηνή, ήταν όταν βγήκα στη σκηνή. Δεν θέλω καν το σκέφτομαι, ζαλά, να με δηλαδή, Πριν βγω, σαν ένα άγχος, αλλά με ενθουσιασμό. Είχα την αγωνία του να βγω και να βρεθώ απέναντι στο κοινό. Οπότε εκεί ήταν λίγο πιο θετικό. Όταν όμω βγήκα και έχει τα φώτα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα, που δεν βλέπει, δεν διακρίνει κόσμο μπροστά για να δει εύκολα φιλικά πρόσωπα, που είναι η πρώτη φορά που εκτίθεσαι, ναι, είχαν ιδρώσει οι παλάμε μου και το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί, νομίζω, έτσι όπω το νιώθει, είναι ότι στεγνώνει ο λάριγκά σου. Οπότε, δεν ακού τη φωνή σου. Δεν μπορεί να βγαίνει η φωνή σου. Συμβαίνει και αυτό. Ε, το μόνο που σκέφτηκα να σου πω εκείνη τη στιγμή και νομίζω αυτό που με προχώρησε μπροστά στα επόμενα δευτερόλεπτα ήταν ότι Είσαι εδώ, άρα τι θα κάνεις <laughs> Στον καθένα λειτουργεί κάτι διαφορετικό γιατί έχει να κάνει, είναι πολύ προσωπικό Είναι το τι είναι αυτό που φοβάσαι κάθε φορά Και η ερώτηση η οποία είναι σημαντική νομίζω να, θέ, να θέσουμε στον εαυτό μας στις στιγμές που είναι δύσκολα τα πράγματα είναι τι θα σου κοστίσει αν δεν προχωρήσεις, αν δεν το κάνεις, τι έχεις να χάσεις. Αυτ... Εγώ, παραδείγματος χάρη, εκείνη τη στιγμή έκανα μία παρουσίαση. Αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, υπήρχε μία ομάδα 50 ατόμων από πίσω, που δουλεύαμε για ένα event ένα χρόνο. Και θα απογοητεύονταν με κάποιο τρόπο. Μα, όχι με κάποιο τρόπο. Ένιωθα εγώ ότι αν δεν μπορούσα να φέρω εις αυτό το οποίο είχα αναλάβει, θα εξέθετα μια ολόκληρη ομάδα, μια δουλειά ενός χρόνου ε, και επίσης τόσα άτομα, τα 800.000 άτομα που είχαν έρθει εκείνη τη μέρα για να περάσουν όμορφα, Οταν να δηλήσει, περάσουν και καλά. έχω ένα κόμπο στο λαιμό αυτή τη στιγμή. <χω> <χω> πραγματικά, γιατί είναι κάθε φορά διαφορετική. Είναι, ναι. Και είσαι εκεί για να υπηρετήσεις. Μέσα από το δημόσιο λόγο υπηρετείς το κοινό, δεν προβάλλεις τον εαυτό σου. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και όσον αφορά του ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και παρουσιάζουν, όπως καλή ώρα και εσύ, όπως και οποιοδήποτε βρίσκεται σε μία θέση που απευθύνει το λόγο, αλλά και οι ομιλητές βρίσκονται εκεί γιατί υπηρετούν κάτι, προσφέρουν στο κοινό με το μήνυμά τους, είναι εκεί για να επικοινωνήσουν κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Άρα με αυτή την αυτοπεποίθηση προχωράς. Με δηλαδή είναι ένα... Είναι, είναι ένα... Κόλπο. Είναι, ένα, είναι ένα κόλπο για να μπορέσεις να ξεπεράσεις εκείνη τη στιγμή την, ε, τις αρνητικές σκέψεις. Mm -hmm. Όσο αναφορά, και είναι νομίζω το πιο σημαντικό, δηλαδή όταν τα πράγματα κοκαλώ, κοκαλώνεις, πραγματικά παγώνει και νιώθεις ότι δεν ακούς τη φωνή σου, δεν βγαίνει η φωνή, ε, υδρώνουν τα χέρια σου, θέλεις να κινηθείς και τα πόδια σου έχουν ριζώσει επάνω στη σκηνή. Ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να αναπνέει, να πάρει βαθιές αναπνοέ. Για σκέψου. Και, και για, για πρακτικού λόγου, να μπορέσει να οξυγονώσει τον εγκέφαλο, να αρχίσει να λειτουργεί, να σκέφτεται, για να μπορέσει να προχωρήσει. Breathe, breathe. Ναι, αναπνοέ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναπνοέ και πριν βγει, αναπνοέ και όταν είσαι πάνω στη σκηνή. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε κάθε φορά να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που είναι εκεί μπροστά μας. Είτε αυτή τη στιγμή είμαστε εγώ και εσύ, είτε βρισκόμαστε σε μία αίθουσα και μιλάμε με άλλους 20-30 ανθρώπους, είτε βρίσκεσαι σε μία σκηνή που έχεις από κάτω χίλιους ανθρώπους ως κοινό, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να συνδεθείς, να νιώθεις ότι σε ακούν, να το βλέπεις και να σε βλέπουν ότι συνδέεσαι, να δημιουργηθεί δηλαδή μία αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι απρόσωπο. Είναι κάτι που απευθύνει εσύ προ αυτού. Και έχει feedback. Έχει έχεις feedback. Πρέπει να μπορεί να υπονοχλεί ε, το κοινό. Ε, Πολλέ φορέ ζηλεύω του ε, κωμικού και γενικά όσου μιλάνε σε α, αμερικάνικο κυρίω κοινό, το οποίο είναι εξαιρετικά εκδηλωτικό. Και θα ήθελα πάρα πολύ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να είχα τη χαρά να μιλήσω σε ένα τέτοιο κοινό. Έχει μιλήσει σε ξένο κοινό, σίγουρα. Σε ξένο κοινό έχω μιλήσει, αλλά όχι στα πλαίσια που το αναφέρει. Ε, ναι, δεν νομίζω, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Για μένα το κοινό ήταν ξένα, αλλά ήταν σε επίπεδο workshop για public speaking κλπ. Που σίγουρα όταν δεν είναι και η μητρική σου γλώσσα ε, νιώθεις ότι υπάρχει μια δυσκολία. Άστα, άστα, άστα. τώρα με τα σκέφτεσαι. Άσε τώρα, δεν μιλάμε τόσο ώρα, μην βάζουμε κι άλλο παράγοντα. Έξι μάκτορες στη συζήτηση και έξενο κοινό και άγχος. Και έξε όλα. Όχι, όχι ρε παιδάκι μου. Ενώ είμαστε ωραίοι, ρε παιδί μου, οι Έλληνε έχουμε ωραία εξωστρέφεια. Κάτι μα πιάνει όταν, όταν έχει τον άλλον απέναντί σου, δηλαδή. Κάπω λίγο. Ε, δεν ξέρω, θέλω να παραπάνω δουλειά. Ε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα εθνικότητα. Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο όσο είναι στην πραγματικότητα. Ε, όχι, είμαστε με διαφορετικό τρόπο. Η εξωστρέφεια και η ισοστρέφεια ορίζεται σε πολλά επίπεδα και δεν mm. είμαι ε, η, η ιδανική για να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό. Δεν είναι, εκδηλωτική ότι... αυτό. Εντάξει, όχι, η δεν είναι. Δεν είναι πολύ εκδηλωτική. Ο σκηνό. Είναι με διαφορετικό τρόπο. Ωραία. Ναι. Δεν, δεν, έχουμε... Έχω βρεθεί δηλαδή σε κοινά στο εξωτερικό που όπω λες στην Αμερική, παραδείγματο mm. χάρη και στο TEDx και στο TED, όπου ξέρει, βλέπει ανθρώπου στη σκηνή και προσπαθούν να σε κάνουν boost με αυτά τα. Ε, το να φωνάξει, να σηκωθεί, να εκδηλωθεί και την πρώτη φορά που είχα βρεθεί ε, δεν ναι, συμμετείχα όπω το λες τόσο πολύ, ναι. Οπότε σαν κοινό από αυτή την άποψη είμαστε πιο δύσκολοι, έχεις δίκιο. Έβλεπα του άλλου δίπλα μου και μου φαινόταν αυτό που εύκολα λέμε και είναι το στερεότυπο, τι Αμερικανιές, Αμερικανιές είναι αυτές. ναι Αμερικανιές. Ναι, αλλά σιγά σιγά σε παρασύρει αυτό και εκεί είναι και το ταλέντο του ομιλητή, ε, να σε παρασύρει, σιγά σιγά να σε φέρει, να νιώθει άνετα, να συμμετέχει γιατί μέσα από αυτή τη συμμετοχή θα ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό σου. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, και επίση σκέψου τι τραβάει κιόλα εκεί πάνω. Φυσικά. Για να χαλαρώσει λίγο ω κοινό, σκέψου λίγο τι ζώο τραβάει κιόλα εκεί πάνω. Βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ακόμα και οι πιο πεπειραμένοι ομιλητέ, ε, ακόμη και οι πιο πεπειραμένοι ρήτορε και ηγέτε που βλέπουμε και ονόματα τα οποία θαυμάζουμε, όλοι κάνουν κάποια προετοιμασία πριν βγουν στη σκηνή. Η διαφορά του είναι ενδεχομένω, γιατί στον καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, ότι ο τρόπο που αντιμετωπίζουν το άγχο και αυτό που λέμε stage fright είναι πιο δημιουργικό. Και έχουν μάθει σιγά σιγά να τον χειρίζονται. Και μπορεί κάθε μέρα να μην είναι η ίδια. Σίγουρα δεν θα είναι. Να, θυμασία έχει να μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό σου πού βρίσκεσαι σήμερα, τι έχει ανάγκη και τι μπορεί να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη στιγμή. 5 Απριλίου ερχόμαστε. 5 Απριλίου στο Θεσσαλονίκη Convention Bureau, σε μια υπέροχη μέρα με άλλους ομιλητές επίσης που θα μιλήσουν για άλλα κομμάτια όσον αφορά PR, marketing κλπ. Είχα την τιμή να με προσκαλέσουν από το Θεσσαλονίκη, Bureau, uh, Θεσσαλονίκη Convention Bureau για να μιλήσω και εγώ όσον αφορά το public speaking και ελπίζω για τον κόσμο που θα είναι μαζί μας εκείνη τη μέρα να να μας ακούσει, εμένα καθώς και τους υπόλοιπου συναδέλφους και ομιλητές, να μοιράσουμε την εμπειρία μας και ελπίζω να είναι μια ημέρα η οποία θα είναι πολύ κερδοφόρα και σαν εμπειρία αλλά και σαν γνώσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι κερδοφόρα. Υπάρχει περίπτωση να ξανασυναντηθούμε με τηλεοπτικά για να μιλήσουμε για το Τέντεξ το φετινό. Ε, είμαστε στη διαδικασία που σκεφτόμαστε τώρα τα επόμενα βήματα. Να δούμε λίγο πώ άνοιξαν πλέον, Πανίγουν σιγά σιγά τα πράγματα. Άντε μπράβο, ρε παιδί. Και παιδί μου. Ελπίζω σιγά σιγά να επανέλθουμε. Διαζώσει, Πόσο καιρό έχει να γίνει, Έχει να γίνει δύο χρόνια. Τώρα να δούμε πότε θα είναι το επόμενο. Μα έλειψε εκείνη η μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εμά. Και Άρα, τα ξαναλέμε πολύ σύντομα. Ελπίζω να είμαστε εδώ πέρα σε καινούργια πράγματα και στα παλιά τα οποία να επανέλθουν με νέα δυναμική. Αμήν. Η δική μας ευχή είναι αυτή ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να έχει πέσει τόσο μέσα. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ που που ήρθατε. Ευχαριστώ σήμερα. πολύ, Χριστίνα. Να είστε καλά.